Γεια σας, καλώς ορίσατε. Ε, ένα γρήγορο podcast, το, μάλλον, το, το προετοιμάσαμε σχετικά γρήγορα και πρόχειρα. Θα συζητήσουμε αυτό που συζητάει όλος ο πλανήτης τώρα, θα μιλήσουμε για το chat GPT. Ελαφρώσα προετοίμαστοι, αλλά θέλαμε να, κρα, κρα, να, να μπούμε στο κύμα, ας πούμε. Δημήτριος και Κωνσταντίνος. Όπου Καλησπέρα. Λέμε να συζητήσουμε τι είναι, πώς είναι, πώς δουλεύει και να παίξουμε μετά, ίσως να, κάνουμε, να δείξουμε και καμιά δύο εφαρμογέ και μετά να κάνουμε και λίγη μελλοντολογία που κάνουμε όλοι. Σωστά, σωστά. Ε, να πούμε εδώ, Δημήτρη, ότι εντάξει, δεν ξέρω για ελληνικά podcast, αλλά ε, ό,τι έχω ακούσει από εξωτερικό, άρθρα, βίντεο, έχει γίνει ένα χαμό. Ε, λίγο, οπότε πάμε να πετύξουμε τελευταίοι λίγο στο βαγόνι να πιαστούμε κι εμείς, αλλά θα το κάνουμε σε πιο, σε πιο χαλαρό mood εμείς. Και λέω να, να το ξανακάνουμε, δηλαδή να χτυπήσουμε τώρα να πάρουμε το, την πρώτη εικόνα και σε κανένα μηνάκι ας πούμε που θα έχουμε ηρεμήσει λίγο από το πολύ πυρητάχτα να το ξαναπιάσουμε Ά, λίγο πιο ήρεμη, πιο τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Επι... Ε, okay επειδή εσεί είστε του επαγγέλματος, να χτυπήσω δύο-τρεις ερωτήσεις γιατί δεν έχω... Ναι, ναι, ναι. Εσείς που είστε και έμπειρος και τέτοιο, πώς δουλεύει, πείτε μας πώς δουλεύει λίγο, γιατί ακούω την ίδια, δηλαδή ακούω το ίδιο τρίλεπτο, mm. το έχω μάθει απ' έξω, μπορώ να το πω και στα ελληνικά. Ε, ναι. αυτό ναι, μπορεί να το γκουγκλάρει οποιοςδήποτε, εντάξει, θα έξω, είναι πράγματα αυτά που μπορεί να τα βρει ο καθένα. Αλλά είναι, είναι, μια τεχνολογία η οποία δοκιμάζεται εδώ και και πολλά χρόνια. Βασίζεται σε νευρονικά δίκτυα. Έτσι, προφανώς είναι πολύ πιο εξελιγμένα από εκεί, που ξεκίνησα και εγώ να ασχολούμαι με τα νευρονικά πριν τέσσερα-πέντε χρόνια. Ε, οπότε, μιλάμε για νευρονικά δίκτυα, μιλάμε για επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Τώρα, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα ξέρει κάποιος έτσι απλά για να σαν intro. Να πούμε και λέω να, το πρώτο κομμάτι να είναι έτσι ψηλοτεχνικό και όσοι είστε YouTube θα βάλουμε κεφάλαια. Δηλαδή όσους δεν σας ενδιαφέρει νομίζω ότι δεν θα καταλάβετε. Mm. α Θα κάνετε κλικ λίγο πιο κάτω και να το πάμε έτσι. Ωραία, ωραία. Ε, λοιπόν, τώρα τα νευρονικά δίκτυα... Εντάξει, δεν θέλουμε να, να κουράσουμε τεχνικούς όρους, αλλά Εντάξει, είναι ένα καινούριο κομμάτι σχετικά στο κομμάτι, στο, στο, στην τεχνική νοημοσύνη. Ε, δουλεύει πάρα πολύ καλά στο, μαζί με κείμενα και με, και με εικόνες. Ουσιαστικά είναι ένα σύνολο, ας το πούμε, νευρώνων, έτσι περίπου όπως δουλεύει και ο, και ο εγκέφαλος. γι' ε, αυτό και το, το χαρακτηρίζουν έτσι. Ε, τα οποία έχουν, έχουν, έχουν μια είσοδο, δηλαδή παίρνουν στην είσοδο πληροφορία, έχουν ένα πολύ βαθύ δίκτυο από νευρώνες και στο τέλος έχουν μια έξοδο. Σε αυτή την έξοδο μπορεί να κάνεις αυτό που λέμε classification, δηλαδή να διαφοροποιείς κλάσεις π.χ. Σε, σε, κείμενο, ε, μπορεί να... Ε, να, μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις, μπορεί να είναι σε μορφή, ας πούμε, που μπορεί, να, μπορεί να, κάνει, οι δυνατότητε είναι πάρα πολλέ, αλλά ουσιαστικά τα νευρολογικά δίκτυα είναι η τεχνολογία που υπάρχει από πίσω. Ε, η οποία είναι εντάξει, μια εξέλιξη του machine learning, κάπω ξεχωριστή, αλλά είναι μέρο του machine learning τα, τα δίκτυα. Ε, τα οποία εντάξει, πλέον που έχουν, έχουμε μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ, μπορούμε να, να εκπαιδεύουμε νευρολογικά δίκτυα για, να, για, πολλά task. Ε, οπότε η τεχνολογία που βλέπουμε πίσω από το chat CPT είναι αυτή, βέβαια, εντάξει, είναι αρκετά εξελιγμένε μορφές νευρονικών δικτύων. Α, οπότε, ναι, αυτό είναι περίπου αυτό που βρίσκεται από πίσω. Δεν ξέρω αν έχει κάποια απορία πάνω σ' αυτό. Α, και νομίζω Εδώ ότι θα αυτό, ναι, επειδή ε, θα σου πω και πάμε, επειδή έχουμε και τέτοιο, επειδή σήμερα θα έχω, παίξουμε πολύ με web από πίσω, mm. Αυτό που έχω δει είναι το εξή βίντεο το οποίο θα το βάλουμε και τέτοιο. Κάτσε να το σηκώσουμε εδώ. Από την Google. Mm -hmm. Share screen. Share screen. Window. Η κοπελιά εδώ πέρα είναι το, το βίντεο εδώ πέρα που έχω δει από την Google. Η οποία okay. υπάρχει. Έτσι ξεκινάει okay. και σου λέει. Σου λέει ότι υπάρχουν νευρονικά δίκτυα μέσα. Εδώ είναι πώ. Mm. Ε, άρχι... Μιλάει για, για τα transformers. Οι transformers ουσιαστικά είναι, είναι η καινούργια ούτε, τεχνολογία στα, στα νευρονικά δίκτυα. όπως είναι τα, τα BERT μοντέλα τα, έτσι, που έχουν βγει τελευταία, βασίζονται στη λογική των transformers. Οπότε, εντάξει, τώρα αυτά είναι πράγματα που μπορεί ο καθένα να, να, να κάτσει και να ψαχτεί έτσι, να, να δει ποια είναι η τεχνολογία. Αλλά ναι, όπω νομίζω ότι θα περιγράφει και στο βίντεο. Ε, ε... Τι είναι ένα Transformer, Α πούμε, δεν Το έχω πιάσει εντελώ. Ε, transformer είναι ουσιαστικά, πρέπει να πάμε σε πολύ τεχνικού όρου για το τι είναι Transformer. Ε, αλλά είναι, είναι μια καινούργια τεχνολογία στα ναυρονικά δίκτυα. Το είχαμε δει πολύ να χρησιμοποιείται ε, σε, στο Google Translate, δηλαδή ένα παράδειγμα. Ε, τώρα, εντάξει, είναι, είναι, είναι αρκετά τεχνικό. Να το, σου το πω ότι κατάλαβε ο, το, ο, τέτοιος, ο, 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 θείος από το χωριό, ας πούμε, από το χωριό, εγώ δηλαδή. Το πρώτο που κατάλαβα είναι το ότι πιο πριν είχαμε αυτό, το RNN. Το RNN... Ε, Α, ότι... Ακόμα έχουμε RNN. RNN είναι ουσιαστικά ένας τύπος νευρώνα έτσι, που έχει τη δυνατότητα να, να σαν μνήμη, πούμε, και μπορεί και επεξεργάζεται τη, την είσοδο ξανά και ξανά, ώστε να, να μαθαίνει καλύτερα. Είναι, ένα, δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα πολύ, 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 μικρό κομμάτι σε αυτό που λέμε transformers. Τα transformers είναι stacks από νευρώνες που έχουν πάνω attention, έχουν διάφορα layers. Όλα αυτά θα γίνονται stack, κάνουν ένα τεράστιο μοντέλο το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί με πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Ε, Όπως παρα... Το RNN είναι, υπάρχει ακόμα, έτσι δεν είναι. Ότι υπάρχουν, υπήρχε, υπάρχει το RNN, αυτό που καταλάβω, το οποίο δεν έχω καταλάβει κάτι σημαίνει. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα που έχω, επειδή δεν δουλεύω στο χώρο. Mm. Ε, και αυτό είναι και μια ερώτηση. Όποτε έρχεται ο καιρό να κάνω κάτι να μάθω, το μαθαίνω και νομίζω ότι το έχω καταλάβει και μετά από τέσσερι μήνε το έχω ξεχάσει εντελώ. Ακριβώ γιατί. Αν ξεχάσει, είναι... έχει ανανεωθεί μέσα σε 5-6 μήνε. Η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι τρέχει απίστευτα γρήγορα. Α, ε, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Okay. Βέβαια, σύλλο, πάλι βασίζονται στις, στις, στις ίδιες, ε, στι, στις, στα ίδια fundamentals, ας πούμε. Έτσι, νευρών. Οπότε, αν έχει την απολία για το τι είναι RNN, εντάξει, είναι ένα, ένας τύπος νευρώνα σε, σε ένα δίκτυο τεράστιο. Και κάπου εδώ είπε ότι το 2017 βγήκε αυτό το paper, πώς κατάλαβα τι τέτοια, το οποίο δ... ε, και εδώ είναι η διαφορά, ότι ε, ε, σε αυτό που περίπου κατάλαβα, λοιπόν, έκανε το RNN. Έχει, έβαλαν κάποια τεχνολογία, κάποια ε, άλλα δύο πράγματα που το λένε attention και focus, που τα εξηγούσε εδώ. Στο οποίο από ότι, ε, 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 βγήκε η μετάφραση στα γρήγορα, mm. και αυτό το οποίο κα, όχι κατάφεραν, η διαφοροποίηση είναι ότι. Ε, ότι κατά κάποιον τρόπο με αυτά τα δύο επιπλέον μπορείς να καταλαβαίνεις και πράγματα τα οποία πιο πριν μπέρδευε, όπως έχει ας πούμε για παράδειγμα το παράδειγμα εδώ ξέρω εγώ, που λέει server can I have the checks, στα αγγλικά, και μετά λέει looks like the server has crashed, που οι RNN τεχνολογίες, αυτό είναι η τέτοιο, ακριβώς επειδή δεν είχαν τα άλλα δύο, το κατάλαβα, δεν μπορούσαν ναι, ναι. να καταλάβουν τη διαφορά της λέξης server με το server, που είναι δύο διαφορετικές έννοιες, ένα, και το δεύτερο, δεν μπορούσαν να παραλληλήσουν. Εγώ ότι κατάλαβα ότι τα έννοια να τρέχαν σε κάποιον ενιαίο υπολογιστικό χώρο, τα... με ενιαία μνήμη ίσω. Ναι. Πρέπει να το πιάσουμε πολύ αναλυτικά για να το εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά το RNN είναι ένα κομμάτι ενός νευρονικού δικτύου. Έτσι. Ε, stacks και πολλά βαθιά ε, layers από ε, κρυφά layers, hidden layers που, όπως ονομάζονται, τα οποία αποτελούνται από εκατομμύρια parameters. Αυτά τα parameters, κάθε ένα parameter, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, αντίστοιχα είναι και ένα RNN, οπότε είναι πάρα πολύ. Πάνω από αυτό, υπάρ, πίσω από αυτό βασικά υπάρχουν τα word embeddings. Έτσι που είναι ένα representation της, της ίδιας πληροφορίας της, της γλώσσας, ας πούμε, έτσι, και της έννοιας. Θα σου πω τότε το τελευταίο που κατάλαβα mm -hmm. και τις απορίες. Ε, ωραία, το τελευταίο που κατάλαβα είναι ότι εφόσον μπορούν να τα παραλληλήσουν κάποιο κομμάτι της επεξεργασίας, μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, γιατί μπορεί να πει ότι ξέρω εγώ πήγαινε και ενώ πριν ξέρω εγώ είχε μία μνήμη, ενώ άμα έχει πολλέ τώρα σε πολλού υπολογιστέ, μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι ωραία, πάρε εσύ αυτό το άρθρο, πάρε εσύ εκείνο το άρθρο και να έχει πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Αυτό. Δεν είναι αυτή η βασική διαφορά. Ε, Για το, να το, πούμε απλά, έχουν καταφέρει πλέον τα μοντέλα των ευρωνικών δικτύων να μην κάνουν μόνο ένα task, αλλά να, να μετατρέπουν ουσιαστικά σε γλωσσικά μοντέλα, δηλαδή να μπορούν να αντιλαμβάνουν την, ίδια τη γλώσσα. Οπότε ας σκεφτούμε ένα, για να πάλι να πάμε πολυτεχνικά, ας σκεφτούμε απλά ένα, ένα παιδί ή ένα ρομπότ έτσι, που έχει τη δυνατότητα να διαβάσει κείμενα, όπως βλέπαμε σε μια ταινία... Δεν θυμάμαι τώρα, το Κιουμπρίκ ήταν, δεν θυμάμαι, όχι το Κιουμπρίκ σίγουρα, κάποια άλλη ήταν, που καθόταν ένα, ένα, Android και άνοιγε όλη την εγκυκλοπαίδεια του κόσμου και σοκαριζόταν. Ο ένα τρόπο για, για να μάθει να διαβάζει είναι διαβάζοντας. Οπότε το, αυτό το πράγμα το φορτώνει με, με εκατομμύρια κειμένων που βρίσκονται εκεί έξω και το ChatGPT είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Που δεν, δεν, μπορεί, δεν κάνει μόνο ένα task, αλλά πλέον γίνεται από μόνο του ένα μοντέλο, δηλαδή καταλαβαίνει τη γλώσσα, ένα γλωσσικό μοντέλο. Και πάνω σε αυτό το, το, το εκπαιδεύσει με συγκεκριμένα task. Ε, γίνεται chatbot, ε, γίνε, κάνει μετάφραση. Και αυτό το κάνουμε με, με, με μια τεχνική που, που λέγεται masking, ουσιαστικά. Του κρύβει κάθε φορά μία λέξη από το κείμενο και αυτό μαθαίνει να καταλαβαίνει την ίδια λέξη. Οπότε κάθε φορά η λέξη που λείπει μπορεί να έχει ένα άλλο νόημα. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε στη μετάφραση ότι δεν κοιτάει μόνο να αλλάξει, να κάνει μετάφραση λέξη προ λέξη, αλλά προσπαθεί να καταλάβει όλη την έννοια και να κάνει τη μετάφραση όπω έχει μάθει να μεταφράζει αυτό, αυτό το φρέιζ. Πάλι έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Οπότε αυτό που του έχουμε, που του έχουμε δώσει είναι μεγαλύτερη δυνατότητα αντίληψη. Να το πούμε πολύ απλά. Έτσι. Γι αυτό, γι, αυτό, έχει φτάσει και που έχει φτάσει. Το distributed που λες εσύ και το να εκπαιδεύεται από εκατομμύρια κλάσσες, προφανώς μετά έρχεται η απέτηση όταν αυτό το πράγμα θέλεις να το εκπαιδεύσεις με όλο το κείμενο, ό,τι κείμενα υπάρχουν στο web. Που μιλάμε για petabytes, δεν ξέρω και εγώ τι, από κείμενα. Αυτό πρέπει να, το, να τα χώσεις όλα σε ένα μοντέλο. Και αυτό το μοντέλο προφανώς όταν το, πας να το κάνεις save θα είναι κάπως ατέρα. Και να μπορεί να το κάνεις και serve. Εκεί λοιπόν μπαίνει όλο το distributed κομμάτι. Μάλιστα. Και τώρα η δεύτερη απορία που δεν ξέρω πολλοί άνθρωποι που είναι λογικό από ένα σημείο και μετά επικεντρωνόμαστε σε εφαρμογέ, το οποίο mm -hmm. είναι εντάξει συμβαίνει σε όλη ναι. τη ζωή ας πούμε mm -hmm. θέλουμε να οδηγούμε ένα αυτοκίνητο χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται χημικά και φυσικά ναι. ξέρω ένα εγώ μέσα εγώ. στον κινητήρα α πούμε θέλουμε να δούμε μια ταινία Χωρί να ξέρω, εγώ, ασχολιόμαστε στριμάρει από εδώ, bandwidth, το Natal, α πηγαίνει, ξέρω εγώ, και... ή πόσο σκηνοθέτη, ξέρω εγώ, την... την έφτιαξε και τέτοια. Αλλά για κάποιον που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο και έχει γνώσει, α πούμε, δεν έχει, έχει γνώσει. Και, και, δεν είναι αυτό που βλέπω και σε πολλά βιβλία, tutorials κτλ. Ξεκινάνε όλα και έχουν μία βάση. Δηλαδή, κάποιο λέει: Ξεκινάμε και υποθέτω ότι ξέρει κάποια βασικά πράγματα στατιστική και κάποια βασικά πράγματα προγραμματισμού. Για να μάθει κάποιο πώ δουλεύει αυτό, έτσι ώστε να, να μην είναι σαν και εμένα που μιλάω έτσι τώρα. Πόσο εύκολο είναι και πόσο χρόνο θα έπαιρνε με βάση τη δική σου εμπειρία και το τι έχει τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω, Θα σου πω. Το κομμάτι του AI ανοίγει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί και επαγγελματίε, όχι απαραίτητα μηχανικοί, οι οποίοι θα μπουν σε αυτό το κομμάτι. Ε, είτε τώρα χειρίζοντα το, είτε εκπαιδεύοντα το, είτε οτιδήποτε. Αυτό που έχουν καταφέρει όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί ε, με το κομμάτι του, να, του research είναι να, να φτιάξουν ε, κάποια μοντέλα τα οποία εσύ δεν χρειάζεται να ξέρεις όλα αυτά τα μαθηματικά που λες για να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Ο σκοπός που χρειάζεται να έχεις μια βασική γνώση στατιστικής ε, και προγραμματισμού είναι για να μπορείς να αντιληφθείς τι κάνει το μοντέλο και τι περιμένεις να, να σου δώσει στην έξοδό του. Αυτά συνεχίζουν όμως και απλοποιούνται. Δηλαδή, ε, το υπάρχει ένας οργανισμός ε, ιδιωτικός, το Hacking Face, το οποίο τι, τι έκανε πήρε την τεχνολογία αυτή, έφτιαξε κάποια προεκπαιδευμένα μοντέλα σε διάφορε γλώσσε π.χ. και σου λέει: Πάρ το μοντέλο, μπορεί εσύ να θε να το κάνει fine tune, δηλαδή να το εκπαιδεύσει περαιτέρω, αλλά δεν χρειάζεται να μπει μέσα να επιλέξει το, το όγκο, τον όγκο του, το βάθος του, του νευρώνα, τι ακριβώ. Ε, ε, θα παίρνει τα, λόγια θα παίρνει στην έξοδο, τέτοια πράγματα. Οπότε η Chat2U να ασχοληθεί και δεν περιμένουμε τώρα όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι μηχανικοί και οι επαγγελματίε που θα μπουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, ότι όλοι πρέπει να ξέρουν όλα τα μαθηματικά από πίσω. Μπαίνει και αρχίζει και ασχολείσαι εσύ από το προσωπικό ενδιαφέρον. Εδώ είναι η, μη, η, η, πρώτη απορία που έχω. Ότι όταν ε, πούμε, άρχισα να ασχολούμαι με του υπολογιστέ, σου λέγανε κάποιοι ότι πρέπει να ξέρει περίπου πώς δουλεύει η σιλικόνη. Α, ah, Είχαμε ναι. ένα μάθημα στην ΑΣΟΕ, mm -hmm. στο οποίο σχεδιάζαμε ένα τσιπάκι χωρί μνήμη ουσιαστικά. Ένα calculator, mm -hmm. ας α πούμε. Ε, για να έχει, γιατί πρέπει να έχει μια εικόνα του πώ δουλεύει αυτό. Ε, όσο πε... Αυτό τώρα δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να. Εντάξει, πρέπει να έχει μια λογική του πώ δουλεύει ο υπολογιστή, αλλά δεν θα καθίσει κάποιο ο οποίο μαθαίνει η web τώρα να να ασχοληθεί με το πώ ψήνουμε ένα τσίπ ναι, ναι, και ναι. να κοιτάξει να δει μια βιομηχανία. Αυτό είναι το ένα. Δεν χρειάζεται γιατί το κάνει κάποιο άλλο. Και όταν είπε ότι απλοποιείται, εννοούμε ότι απλοποιείται με αυτή την έννοια ή απλοποιείται με το ότι έχουμε κάποια πράγματα. Είναι, είναι πλέον μπορεί και εσύ να πάρει τώρα ένα μοντέλο και με 10 γραμμέ. Ειδικά η Hacking Face έχει γράψει και φρέμ... framework τώρα, που μπορεί mm. με 20, 50, 100 γραμμέ να εκπαιδεύει 20 μοντέλο. Δηλαδή σου έχει φτιάξει ήδη και τον κώδικα και το framework για να μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε θα η chat το του γίνεται άμα να, να διαβάσει περισσότερο και να ασχοληθεί. Το ίδιο ισχύει και στο προηγούμενο κομμάτι. Και εγώ όταν τελείωνα το πρώτο μου τυχείο, επειδή είχαμε και hardware και software, και λέγαμε και δεν κάνουμε Java 3. Και κάνουμε μόνο δύο Java και κάνουμε και μικροελεκτρονική. Γιατί μα λέγανε πρέπει να καταλαβαίνει τι, τι, είναι το hardware για να πάει software. Εντάξει, προφανώ σε να δικαιολογήσουν τα, τα, βιβλία που γράφανε και την έδρα του. Δεν είναι λάθο σωστή η άποψη αυτό ή θα τι θέλει να κάνει ο καθένα, Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα Στην Απ' άλλη, υπάρχει το άλλο πράγμα, το ότι όσο κάποια πράγματα, όσο περνάει ο καιρό, απλοποιη... όταν απλοποιείται. Δηλαδή, όντω γίνονται πιο απλά, πιο εύκολα. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, γιατί μαθαίνουμε περισσότερα, παίρνουμε κάποιε λειτουργίε yeah. του. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο υπολογιστή, τα, τα λάπτο που έχουμε. Τα οποία η... νομίζω ένα πρώτο IBM ήταν πολύ πιο περίπλοκο στη, στη λειτουργία του, ακριβώ γιατί ξέρω εγώ, είχε αυτό θέματα φυσική και το ένα άλλο. Η ε, ή δεν είχαν δεν βρει αυτό, τότε. Υπάρχει ένα μπά για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το, το πάνε σε modules, α πούμε. Δηλαδή, πάτε για ένα κουμπί και γινόντουσαν πράγματα σε όλο το σύστημα, α πούμε. Σωστά, σωστά. Εδώ είμαστε ε, στην περίπτωση ε, ναι. αυτό που είπε, ότι κάποιο άλλο κάνει τη δουλειά, ή ότι όντω θα υπάρξει ένα πιο απλό. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρό, θα γίνει και το, το, το πιο πραγματικά απλό. Δηλαδή, εύκολο, εύκολο σε κάποιον να το καταλάβει. Εσύ θα ξέρεις κιόλα ότι μπορεί να κάνεις ένα πάρα πολύ περίπλοκο service άμα απλά του βάζεις ένα καλό UI και ένα καλό API και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και να το δεις ο καθένας. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε πρόσβαση στο chat GPT και μπορούμε να κάνουμε πράγματα με αυτό. Το chat GPT και η τεχνολογία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Άσχετα που από... εντάξει, είναι θέμα εκπαίδευση του να γίνει καλύτερη. Το ότι εσύ μπορείς να μπει να λογκάρεις τώρα με ένα, με ένα Google email και να το χρησιμοποιήσει. αυτό είναι γιατί κάποιο φρόντισε να το κάνει αυτό φρόντισαν να διαφημίσει τη δουλειά του, γιατί αυτό κάνανε, και να πάρουν ένα offer από την Microsoft, έτσι, πολλών δισεκατομμυρίων νομίζω. ναι. <ΣΣ> η τεχνολογία δεν αλλάζει. Η τεχνολογία είναι η ίδια. Η έρευνα συνεχίζεται. Όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, ασχολούνται. Το ότι αυτό να ξέρει πολύ ακόμα και από ένα χρήστη του Ιντερνετ αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιο και από το κινητό του να μπει και να παίξει. Αυτό είναι θέμα δουλειά. Δεν είναι θέμα ότι απλοποιήθηκε και έγινε πιο απλό. Είναι θέμα ότι είναι πιο προσβάσιμο να το πούμε έτσι. Και είναι προσβάσιμο και, προσβάσιμο και, για και τους... okay. και, και, και για τους developers, όχι μόνο για τους χρήστες. Αυτό που σου έλεγα, ότι μπορείς να... με 50 γραμμές κώδικα να εκπαιδεύσεις μοντέλο. Και πολλές, ε, λέω. Ένα παράδειγμα ε, α, όντως όντω απλούστευσης, που το έχω ζήσει, είναι, νομίζω έχουμε πει ότι εγώ είμαι dropout, έχω κάνει dropout από ένα... mm -hmm. Master. Master. σε αυτό το μάστερ υπήρχε ένα καθηγητή που μου έχουν μείνει τέσσερι-πέντε φράσει από τα καλά που είχε. Είχε πει ένα καθηγητή το εξή, ότι λέει τα εισαγωγικά βιβλία στα δίκτυα, που, που λέμε πότε γίνεται πιο απλό, κάθε χρόνο λέει και μικρότερα. Δηλαδή, άμα έπαιρνε το, okay. το βιβλίο του και ήταν τόσο, μετά έγινε τόσο. Για ποιο λόγο γίνονται μικρότερα, uh. Γιατί στο... Uh. Όσο ο καιρό, ε, το TCPIP πρωτόκολλο πέταγε τα άλλα πρωτόκολλα έξω. Οκ, okay, σωστά, ναι. Εντάξει, είναι και ένας λόγος αυτός. Επομένως, εκεί που για να καταλάβεις τι γίνεται, ξέρω εγώ, έβγαινες, ξέρω, και για να είσαι μηχανικός δικτύου, για να ασχολείσαι με δίκτυα, θα mm. έμπλεκες δύο δίκτυα μεταξύ τους. Νομίζω σε μια φάση, εντάξει, μπορώ να λέω τώρα τρελή κοτσάνα, αλλά είχαν μείνει μόνο τα TCPIP και όταν έφτανε σε οπτική, να υπήρχε ένα άλλο τύπο δικτύου, ο οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, νομίζω. Οπότε ουσιαστικά όλος ο πλανήτης έκανε TCPIP ή 4 ή 6, αλλά mm -hmm. αυτό, και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε τηλεπικοινωνιακού οργανισμούς κάνουν και κάποιο άλλο, ας πούμε. Οκ, οκ. Μπορείς να το δεις πριν, και έτσι, αλλά... Είναι... Ναι, για πες ενώ πιο πριν στη δεκαετία του 1990 υπήρχε η λογική το ότι θα έχουμε ένα δίκτυο από το οποίο θα περνάει τηλεόραση υπολογιστών. Mm -hmm. Άρα, πώ θα συνδέω το να δει τηλεόραση από το PC σου, θα πρέπει να συνδέω αυτά τα δίκτυα στον πάροχο, α πούμε. Και υπήρχε μια λογική τρελή, α πούμε, να φτιάξει ο ρούτερ ο οποίο πηγαίνει από το ένα δίκτυο στο άλλο. Εντάξει, είναι, Εδόν, είναι πιο περίπλοκο ε... Ε... μετά. Και οι διαδικασίε είναι πιο περίπλοκε. Εδώ είναι ότι υπήρχε όντω απλούστευση. Ναι. Η... Η συμβαίνει αυτό που λες, αλλά το... ξέρω, η γνώση είναι βρίσκεται. ίδια. Ναι. Το core, έτσι, από που ξεκινάει η γνώση, είναι η ίδια. Αλλά όσο ξελισσόμαστε, προφανώς κάποια πράγματα θα, θα μένουν πίσω. Έτσι. Προφανώς θα κάτσουμε να μάθουμε φυσική στο σχολείο, να μάθουμε βασικά πράγματα, αλλά δεν θα ακολουθούμε όλη την τεχνολογική εξέλιξη μέχρι την επαγγελματική μας ζωή, μαθαίνοντας όλα τα βήματα της τεχνολογίας που έχουν υπάρξει. Προφανώ κάπου θα κάνει focus, κάπου θα κάνει λιγότερο, κάπου περισσότερο. Ε, πάντα υπάρχει και απλοποίηση και accessibility, αλλά εδώ πέρα είναι κυρίω accessibility, γιατί συμβαίνει το αντίθετο. Στα νευρονικά δίκτυα γίνονται καλύτερα και το machine learning, γιατί γίνεται πιο περίπλοκο, όχι πιο απλό. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Γίνεται καλύτερο επειδή είναι πιο περίπλοκο. Γιατί μπορεί να αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούσαμε εμεί πριν. Απλά είναι accessible και μπορεί να το να το χρησιμοποιήσει οποιοςδήποτε, έτσι. Ε, π.χ. όταν εγώ εκπαίδευσα ένα νευρονικό δίκτυο για να κάνει με text classification στα ελληνικά, δεν υπήρχε ελληνικό print trained. Τώρα υπάρχει, εδώ και δύο-τρία χρόνια που να χρησιμοποιήσει. Μερικά παραδείγματα. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται αυτό, γιατί είναι ε, Zoom πάει. Το προηγούμενο. Νομίζω καλύτερα. Όταν είχα σε Αλέξανδρο, μιλάγαμε για το Jackie hand. Πήγα μετά το έκανα record και την ρώτησα πιο πόσοι άνθρωποι κατάγονται από το και μου είπε και μετά λέω η συγκεκριμένη Ασία που είναι το, το, το μεγαλύτερο, ας πούμε, γιατί... Oh. Ε, που, ναι, δεν ξέρω αν το είδες στο επεισόδιο. Αυτός ε, που πήγαινε, εκτός ότι έσφαζε όποιον γούσταρε. Ε, έκανε και sitting. Έκανε και ναι, έκανε και αυτό, ας πούμε. Μετά εδώ ήταν μερικά ωραία που ειδα mm -hmm. Καθόμασταν με τον, ε, πώς το λένε, με τον άλλον developer, που είναι με τον κώδικα που τους κάμερες λίγο σε τη μεθοδολογία, yeah. και του είχα πει, άντε, αντί να ψάξουμε στο Google, ας κοιτάξουμε εδώ. Και μας έδωσε το καλούτσικο κώδικα. ώρα yeah. δηλαδή τον ρωτήσαμε. Και εδώ ήταν ένα άλλο ε, που έψαξα. Επειδή μόνο είμαι λίγο noob, και χρησιμοποιούμε λίγο, έπρεπε να ψάξω να το βρω. Δηλαδή έπρεπε, έφτιαχνα mm -hmm. κάποιο ακούηση και έφτιαχνα πάρα πάρα πολύ. Και το ρώτησα και μου είπα, ας πούμε, Εκριβώς. πώς να το γράψω. Α, και με παράδειγμα, σε PHP, τη, τη γλώσσα των θάνων, mm. που από το, <laughs> που Crossovers. Τα αστεία εδώ που μου άρεσαν, που κάθισα λίγο, είναι το ότι για μια πλατφόρμα, ξέρω εγώ, είπα, γράψε μου ένα welcome email και έγραψε κάτι καλούτσικο. Ένα καλοσύνη, ξέρω εγώ, που του είπα, ξέρω εγώ, η πλατφόρμα λέγεται έτσι. πες ότι αυτό θα είναι το site και ότι θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι πει για password. Και ενώ του είπα, Ότι πει, το έβαλε σε παρεμφεσούλα. Εντάξει. Εδώ είναι ο μεταφραστή, είναι επειδή μαθαίνω Πορτογαλικά. Έχει, πηγαίνει mm. και, α, ναι, γι' αυτό βλέπετε Πορτογαλικά. Όσοι βλέπετε, πηγαίνει και βάζει από πάνω για να αναγκαστεί να σκέφτεσαι. Δεν, έχει Πορτογαλικά το OpenGPT. Και το πιο αστείο. Ε, που έκανα... Μπορεί και να έχει έτσι. Δεν... Πιθανότατα έχει βασικά. Ενώ αυτό που βγήκε δεν έχει Πορτογαλικά. Όχι, κάτσε το κλείσω. Α, εννοείς η απάντηση δεν έχει πορτογαλικά, ναι. Ναι ναι, το ναι, 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 η απάντηση δεν έχει πορτογαλικά. Αυτό το πραγματάκι που έχω εγώ διαβάζει το ναι. κείμενο και πηγαίνει και αλλάζει λέξεις με πορτογαλικές. Για να συνηθίζει το μάτι. Ναι. Εδώ ήταν το αστείο. Του είπα, δώσουν τα πρώτα... Εδώ κάναμε πλάκα με τα παιδιά από τον Byzantine Tales, το άλλο podcast ναι. που έχουν έρθει. Του λέω, δώσε μου τα καλύτερα 10 πιο, τα πιο δημοφιλή. Δέκα βιβλία για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εντάξει, εδώ είναι <in> name dropping. <στάξει> <στάξει> <μου λέω ότι> <στάξει> δεν μπορεί να σου Δεν μπορώ να σου <στάξει> δώσω τα πιο δημοφιλή, αλλά σου προτείνω μερικά. -τα. Να Έπαιζα Zelda σπίτι και του είπα: παίζουν κάτι πιο βίαιο για, για πιο ενήλικε. Δεν, πιο μου άρεσε η λίστα. <στάξει> Blood <στάξει> on the βλέπω τι σου βγάζει. Α. Βίο. Dark Souls κατευθείαν. Και μετά ενώ έλεγα, ξέρω εγώ, του λέω: και αφού μου είπε για Βυζάντι, παίζουν και για την ελληνιστική περίοδο που ήταν πιο πριν. Πέταξε mm. μερικά. Mm. Ωραία. Θα σου πω εγώ ότι λίγο, λίγο που το έχω δοκιμάσει. Εγώ πιο πολύ έψαχνα έξυπνε απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη μηχανική μάθηση. Δηλαδή, έχω αυτό το πρόβλημα, τι λύση μου προτείνει, τι δίκτυο να επιλέξω, ξέρω κτλ. Ε, δεν ήταν πάντα σωστό. Έτσι. Έκανε, έκανε και λάθη και τα συζητούσα. Ένα άλλο όμως, που μου άρεσε ήταν ότι του λέω, ωραία, φτιάξε μου ένα, μια function η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Μου την τυπώνει μια χαρά και του λέω, κάναμε την ίδια φάξη, αλλά σαν είσοδο δώσουμε αυτό. μη μου δώσεις, ας πούμε, δύο, ξέρω εγώ, διξιονύρ, φτιάξε μου δύο λίστες και το τρίτο να είναι ένα union κτλ. Και, και το έκανε. Απλά ξέρεις, πήρε την είσοδο, κατάλαβε ότι εννοούσε να κάνει τον ίδιο κώδικα με άλλη είσοδο και το έκανε και έγραψε αλλιώ τον κώδικα μέσα. Δηλαδή άνοιγε το, τη λίστα και έκανε. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Προφανώ μπορεί να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα, αλλά δεν το έχω τσιτώσει, να σου πω την αλήθεια. Τι ε... σου λέω, για μένα το ωραίο είναι ότι αυτό το πράγμα είναι accessible. Αυτό ε... που είδα είναι το ότι έχει API και ότι προς το παρόν και τώρα αρχίζουν να βάζουν χρέωση γιατί τέτοιο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις Εντάξει, ναι. σε μια εφαρμογή mm -hmm. και εδώ είναι... Στο training. αυτό που δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς δουλεύει, ε, είναι το fine tuning. Ναι. Έχω θόρυβο για όσοι είναι εδώ πέρα. Τους έπιασε όλους μια μανία να μιλήσουν, ή να κλείσουν την πόρτα. Νομίζω Α, ότι, παρα... εντάξει, δεν δεν, 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 περνάει πολύ αυτό, μια χαρά είναι. Α, λοιπόν, ωραία. Το fine tuning. Και από ποια άποψη, ας mm -hmm. πούμε, το προηγούμενο παράδειγμα, που του είπα, δώσε μου το top 10 βιβλίων. Εντάξει. Άμα του πω fine tuning, το fine tuning στο so, είχε ερωτήσει και απαντήσει. Το καλύτερο βιβλίο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι, ξέρω εγώ, ο Αστερίξ στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μετά, αυτό, πώ μπαίνει μέσα, Γιατί έχω από τη μία. Μπαίνει σε μία φάση ότι άμα του δώσει μία ερώτηση τέτοιου τύπου, σου δίνει αυτή την απάντηση σε φάση if then else και μετά το μοντέλο. Πώς... όχι, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι, τόσο δεν είναι ε... δεν όχι, όχι. όχι. σου πω. Πώς μπαίνει σε σχέση με τα 35 TB Τα 35 TB χωρί να ξέρω να σου πω ακριβώ για το chat GPT, αλλά έτσι όπω το εσύ, είναι ουσιαστικά το γλωσσικό μοντέλο. Δηλαδή είναι. Ε, ένα black box, να το πούμε έτσι, το οποίο ξέρει να κάνει 20 task, αλλά ξέρει τι, τι είναι η γλώσσα και πώς μπορεί να τη ah, χρησιμοποιήσει okay. και έχει γνώση. Αυτό είναι ένα κλειστό πράγμα, έτσι. Εσύ δεν μπορείς να το πάρεις να το επανεκπαιδεύσεις αυτό, γιατί δεν ξέρω αν χωράει το PC <laughs> εκεί πέρα που θα μπορείς να το εκπαιδεύσει με στην αίθουσα που είσαι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, προφανώς αυτό γίνεται distributed. Είναι ένα, ένα πολύ βαρύ πράγμα που έχει εκπαιδευτεί, γι' αυτό έχει γίνει τόσα terabyte. Το fine tuning, τι είναι, που αυτό έχουν κάνει στο ChatGPT, είναι να πάνε από πάνω και να του δώσουν, εφού ξέρει ότι ξέρει, ξέρει να κάνει πολλά πράγματα, ωραία, πάρει και 30 εκατομμύρια ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με κώδικα, σχετίζονται με κυκλοπαιδικές γνώσεις, σχετίζονται με βιοιατρικά ζητήματα. Έτσι κάνεις fine tune ένα συγκεκριμένο μοντέλο, εκπαιδεύοντας ουσιαστικά το, την κεφαλή του, αυτό που θα σου δώσει την τελευταία την τελευταία απάντηση, το εκπαιδεύει με συγκεκριμένα task και το κάνει καλύτερο σε συγκεκριμένα task. Είναι αυτό, το παράδειγμα του ChatGPT είναι αυτό που λέμε generic AI, ότι μπορεί να κάνει θεωρητικά, δεν το έχουμε τεστάρει όλοι εμεί, τα ίδια πράγματα, το ίδιο καλά σε όλα. Δεν είναι πολύ καλό σε ένα. Το πολύ καλό σε ένα είναι να πάρει εσύ λοιπόν το αντίστοιχο core κομμάτι και να το εκπαιδεύσει για τη δικιά σου δουλειά. Να γίνει πάρα πολύ καλό πιθανίστα, α πούμε. Καταλαβαίνεις πώ το εννοώ. Αυτό είναι το fine tuning, δηλαδή το κάνω πολύ καλύτερο σε μια συγκεκριμένη δουλειά. Okay. Και τώρα δεν ξέρω αν. Α, ναι. Και το επόμενο είναι τι είναι ακριβώς το Hacking Face. Γιατί διαβάζω και κοιτάζω. Και mm -hmm. το είπε πριν, αλλά ήθελα να το ρωτήσω και ξεχωριστά. Διαβάζω και κοιτάζω αυτό στο Hacking Face. Εκεί στο Hacking Face. Mm -hmm. εκεί. Και έχω μπει σε το... ένα site, mm -hmm. αλλά. Mm -hmm. ναι, ναι, ναι. το λίγο πάλι για το. Λοιπόν, να, ε, να, ε, ή... να πούμε και τη... Ναι, βέβαια, άνοιξε το. Όσο, όσο μιλάω εγώ, εσύ παραγγέλνετε. Λοιπόν, ε, να αναφέρουμε εδώ και το OpenAI για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά με το Hugging Face. Το OpenAI, λοιπόν, που, στο οποίο ανήκει το ChatGPT, είναι πιο πολύ ένας ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος έτσι έβγαλε, στη, σου έδινε τα εργαλεία να μπορείς να εκπαιδεύεις δικά σου μοντέλα, όπως είναι translation, ας πούμε, machine translation. Το Hacking Face είναι μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι, ένα αισθητικός οργανισμός, ο οποίος τι έκανε, έφτιαξε ένα repository, μια βιβλιοθήκη, στην οποία εσύ μπορείς να κατεβάσεις κάποια προεκπαιδευμένα μοντέλα. Οπότε μπορείς να μπεις εσύ μέσα και να γράψεις sentiment analysis, Greek text, π.χ. να δούμε τι θα σου βγάλει. ή Greek, Greek language, sentiment analysis, Greek language. Να δούμε αν θα σου βγάλει κάτι στο, στο search. Έ, έχει, αλλά προφανώς το search δεν δουλεύει καλά. Για βάλε και το sentiment analysis. Γιατί εσύ τώρα εδώ μπο, ψάχνεις συγκεκριμένα... Ε, ωραία, τι είναι εδώ, to base, sentiment analysis, σου βγάλε ένα μοντέλο, γιατί ψάχνεις συγκεκριμένα τώρα, γι' αυτό σου βγάζει. Και τι σου λέει εδώ, είμαι ένα BERT μοντέλο, ή, το BERT είναι μια τεχνολογία transformer, η οποία προφανώς έχει εκπαιδευτεί σε, σε tweet text, σε, tweet, σε tweets, από το Twitter δηλαδή, το γνωστό, και κάνει έντυμε ανάλυση, εγώ υποθέτω, μπορεί να κάνει και άλλα task. Ο Ο οπότε. με είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο. Ε, ναι, στο λέει. Positive, negative, neutral. Mm -hmm. uh, computation mm -hmm. time. Ωραία, μπορεί να σου δει ένα παράδειγμα και σου λέει: Έχω μια πιθανότητα 99% να είναι θετικό. Για να δούμε εδώ Άλλη. κάτι που Ε, τώρα αυτό, υπο... εντάξει. Βλέπεις πρώτα, σου είχε και έτοιμο API. Αυτά, 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 υπήρχανε. υπήρχαν, δηλαδή αυτό υπήρχε πει το chat GPT. Οποιοςδήποτε, δηλαδή, και εγώ έχω ανεβάσει κάποια στιγμή στο Μπέρτε ένα sentiment analysis για, για, ελληνικά, για ελληνικό κείμενο. Είναι ένα που είχα εκπαιδεύσει, είχαμε κάνει και ένα paper γι' αυτό. Ε, σε με <laughs> βλέπεις ναι. από κάτω. Μην το ψάχνει γιατί είναι σε όνομα ηγετική εταιρεία, δεν είναι προσωπικό. Yeah, ε, yeah. Αλλά ναι, μπορούμε να το, το δούμε. Αλλά όλα αυτά είναι αντίστοιχα. No, Σου, no. Εσύ είχε από κάτω και κάποια task που έχει εκπαιδευτεί. Στη ΣΜΕΒΑ είναι πολύ γνωστό διαγωνισμό. Εκεί, α πούμε, στη ΣΜΕΒΑ έχουν κατέβει διάφορα τέτοια. Οπότε το Hacking Face ξεκίνησε κάνοντα αυτό. Σου δίνει λοιπόν ένα ρεποζίτερ, μια βιβλιοθήκη για να κατεβάζει προεκπαιδευμένα μοντέλα. Αυτό εσύ το μοντέλο, πώ να το πάρει. Και χρησιμοποιώντα τώρα το framework που έχει βγάλει το Hacking Face, γιατί πλέον σου έχει και ένα framework το οποίο δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με PyTorch πολύ. Σε PyTorch βασίζεται και η e TensorFlow, για να φτιάξεις εσύ όλο το πρόβλημα. Σου λέει πάρτο, fine tune, δώσουμε τα δεδομένα, κάτω με ένα test. Πλέον είναι accessible, μπορεί να τα κάνει όλα με λίγο. Οπότε μπορεί να το πάρει εσύ και να το κάνει fine tune σε ένα συγκεκριμένο task. Οπότε το Hacking Face έχει δώσει και κώδικα και framework που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Εντάξει, προφανώ πρέπει να έχει κάποια γνώση για να γράψει κώδικα έτσι. Ε, και υπάρχουν μέσα ε, χιλιάδε, δεν ξέρω πόσα, πόσα images, images, πόσα προεκπαιδευμένα. Είναι κάτι σαν τα, το Μπορεί να βρει ένα έτοιμο image μέσα στο repository. Ε, αυτό είναι το Hacking Face. προς το παρόν δεν έχει εξαγοραστεί από κάποιον, αλλά θα συμβεί και αυτό. Είναι πολύ αγαπημένο το Hacking Face σε εμά που ασχολούμαστε με, με το NLP. Ε, έχει βοηθήσει έχει δώσει πολλά πράγματα. Ε, θεωρητικά μπορεί να χτίσει και ένα business γύρω από αυτό, έτσι. Έχει αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε αυτό είναι το Hacking Face που τα τρέχει, που τα, είτε τα τρέχει εσύ, είτε τα τρέχει αυτό, ας πούμε, κάπως. Ε, δεν Ά. είμαι σίγουρος αν θα τρέχει, δεν νομίζω ότι σου παρέχει αυτό το πράγμα. Α. Ε, μπορείς να πας προφανώς στο SageMaker του AWS, να πληρώσεις <laughs> και να να κάνεις εκεί inference στα μοντέλα. Ε, μπορεί να κάνεις inference και μοντέλο στο λάπτοπ σου, προφανώς όμως δεν θα αντέξει το... Το, το, το <laughs> load, άμα είσαι σε ένα business, έτσι. Δεν θα, το, δεν θα αντέξει το load για, για ευνόητους λόγους, έτσι, είναι σαν να παρέχεις ένα service. Οπότε το να κάνει ah, product ah, μετά ah. αυτό το μοντέλο είναι κάτι άλλο, είναι άλλη συζήτηση. Ναι, 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 οκ. Okay. Ε, ένα που έψαξα και ε, το βρήκα, πώς το βρήκα, ε, πριν μία εβδομάδα, περίπου, mm -hmm. να ανοίξουμε ένα, κάτσε να ανοίξουμε άλλη οθόνη, και εδώ θα σταματήσω τα τέτοια. Εδώ δεν έχει πορτογαλικά, είναι άλλο browser. Άλλο browser. Είδα εδώ αυτό το κύριο εδώ που κάτσα κάτω. Που... ένα zoom για να φαίνεται. Ο οποίο είχε μερικέ υπηρεσίε, α πούμε. Όπου βλέπει εδώ τώρα, ενώ ανοίγει και έχουμε μία έκρηξη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε: Εγώ θα κάνω social media για AI μόνο. Καινούριο χώρο, καινούριο ενδιαφέρον. Έχουμε και τοποθέτηση καινούριο παικτών. Ε, Μερικά που έπαιξα λίγο, είδα μερικά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το Chatsonic, το Ritesonic. Αυτό δεν το γνωρίζω. Chatsonic. Η, 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 η υπάρχει το Midi Journey που φτιάχνει images, που το, τα οποία δεν θα πιάσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ που τα κάνει να ένα στο εδώ και το κάνει 3D. Mm. Έχει διάφορα εδώ πέρα. Ε, μερικά ενδιαφέροντα που έχω δει είναι ε, τα οποία ίσως θα χρησιμοποιήσουμε και μετά ότι... Μεταμορφώνει και γράφει κείμενο και έχει ένα άνθρωπο να το διαβάζει και να κινούνται τα χείλη του κανονικά, α πούμε. Τέλο πάντων. Το Πολύ κλασικό τέτοιο. μοντέλο είναι το Νταλή, το, το οποίο ζωγραφίζει έτσι. Ναι. Του δέντε σε κάποιο τάσκελο, το ζωγραφίζει. Για κείμενο μου έκανε εντύπωση το RITSONIC όπου έγραψα, ξέρω εγώ, ένα. γράψε μου μία. και νομίζω να mm. τα αγγλικά μου είναι λίγο σπασμένα εδώ. Κάθε Έχει και είπα, γράψε μου μία ε, για δουλειά mm -hmm. που εδώ είναι και, και εδώ είναι λίγο που θα πούμε στη μελλοντολογία αφού τελειώσαμε την αγορά ε, όπου του είπα δώσε μου μία πώς το λένε όχι θέλω να το πω ελληνικά αγγελία στο το πούμε job description δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή ε, για πώς το λένε για έναν προγραμμάτιστη Python Junior σε αυτό το τεχνολογικό περιβάλλον που να είναι κάπως έτσι και να ζητήσω και cover letter, ξέρω εγώ, και μου γράψε κάτι που είναι εξαιρετικά generic. Και αυτό με αρκετή δουλειά και feedback από αρκετούς φίλους ε, στο, yeah. από το community μας και αλλού, έγινε σιγά σιγά η αγγελία, την οποία έχουμε κατεβάσει τώρα αυτή τη στιγμή, επομένως δεν θα, <laughs> δεν θα τη δείξω και αυτή, και εδώ είναι το, το πώς έτσι που ξεκινάει, μάλλον πριν ξεκινήσουμε τέτοια, είναι ποια είναι η διαφορά ότι πιο πριν για να γράψω εγώ μια αγγελία, να γράψω δηλαδή το ίδιο κείμενο, θα άρχιζα να ψάχνω άλλα ίδια κείμενα, να τα κολλήσω κάπως μαζί, ξέρω εγώ, και μετά να αρχίσω να τα αλλάζω, mm -hmm. ώστε να είναι πιο σχετικά με τη συγκεκριμένη εταιρεία που και τη συγκεκριμένη θέση και το συγκεκριμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Yeah. Και μετά θα τα έβγαζα, να τα διαβάσει κάποιο κόσμο, να μου βρει, αν όχι ορθογραφικά, να μου βρει, ξέρω εγώ, είπε ένα, yeah. ξέρω εγώ, είχαμε βάλει ένα κάτι το οποίο θεωρούσαμε σημαντικό, είπε ότι το, το έχετε πει τρει φορέ. Mm. Πείτε το μία. Ή μπορεί ε, να πει ότι ναι, εδώ είναι αυτό, είναι υπερβολή, α πούμε, για συγκεκριμένη ναι, θέση. Ναι, αυτό είναι υπερβολή. Είχα, είχα κάποιε υπερβολέ, δεν κρατιέμαι γενικά το, το, στόμα μου τέτοιο και, 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 κάτι το οποίο κάνω επειδή ξέρω ότι δεν το κρατάω καλά, το γράφω και μετά σιγά σιγά το σβήνω, <laughs> ώστε, να, μην, ώστε να να, 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 γίνει πιο οργανικά. Και αυτό που διαπίστωσα ήταν το εξή ότι μου γλίτωσε χρόνο και μου γλίτωσε χρόνο ε, χαμαλοδουλειά, σας το πω στα ελληνικά. Σωστό. Legwork το λέμε στην τέτοια. Mm. Δηλαδή, εκεί που θα ψάχνα στο Google 10-15 λεπτά να βρω μια προκήρυξη, προκήρυξη. Και κάποια άλλη και να την αντιγράψω ή δύο ξέρω εγώ και να τις κάπως να τις κάνω μαζί μου έδωσε μια έτοιμη σε ένα λεπτό δύο και άρχισα μετά κατευθείαν να κάνω παραγωγική δουλειά ακριβώς και είναι αυτό είναι που, είμαστε... που είχαμε πει ναι είχαμε πει και σε ένα βίντεο που είχαμε κάνει μαζί για το θυμάστε το το τίτλο ναι ε, ε, μπορείτε να το βρείτε στα βίντεο μας ε, ουσιαστικά αυτό, αυτό θα κάνει. Θα, θα αντικαταστήσει όχι το ChatGPT, συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα, θα συζητήσουμε μετά για το... Για το... γενικά για το AI. Εδώ τι κάνει, σου αντικατέστησε έναν άνθρωπο ο οποίος θα έκανε την πολύ βασική δουλειά του να κοιτάξει άλλα παραδείγματα, να τα συνθέσει και να σου δώσει ένα αποτέλεσμα, να το δει εσύ, να το κάνει σε βάλει, να κάνει διαδικασία. Σου γλίτωσε χρόνο, όπω βλέπει. εσύ. Σου, σου γλίτωσε εργατόρε, αν το δίνει σε κάποιον υπάλληλο άλλο, να, άλλον, να κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, δεν βρίσκω κάτι αρνητικό σε αυτό. Μόνο, μόνο, θετικό, θετικά πράγματα βρίσκω. Εδώ τώρα τι πιστεύω ότι θα γίνει με το... στο μέλλον. Mm -hmm. Γιατί βρήκα κι άλλο ένα. Ε, εδώ είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει πλατφόρμα, ε, το Ritesonic, η οποία έχει ως, ως το marketing. Υπάρχουν δύο τρεις okay. ακόμα. Ε, έπεσε πάλι, και εδώ είναι πώς νομίζω ότι θα αλλάξουν οι δουλειές, έπεσε πάλι στη συζήτηση το... Μίλαγα μένα από τα παιδιά, ξέρω εγώ, και ήμουνα σε φάση μεσαιωνικής ιστορίας, ας το πω έτσι. Κάτσε να κάνω ένα ζουμάκι εδώ ακόμα. Δεν είπα... ε, το κάνει βιού, δεν το κάνει. Δεν το Δεν το, 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 το... το, κάνω το Ωραία. Και του είπα, γράψε μου ένα άρθρο <σφυ> που είχε φτιάξει εδώ το, πάλι το Raytonic. Right όπου, εισαγωγικό, δεν ξέρω αν ξέρω αυτούς τους ξέρει αυτού του κυρίους ποιοι είναι. Το Βελισάριο, το Tucky είναι. Είναι γνωστός, Με βυζαντινή ιστορία δεν γνωρίζω πολλά. Το... Είναι ο... βλέπω εκεί. Ιουστινια... Αυτή ήταν το τρίο Στούτζε τη εποχή, ξέρω εγώ. Ήταν okay. ο Βελισάριο που έγινε και έσφαζε. Ο Ιουστινιανό τα... έβαζε τα λεφτά ας πούμε, από πίσω. Και ο Προκόπιο ήταν ο, ο ιστορικό τη, ο, ε, ο οποίο πήγαινε και έγραφε okay. τι έκανε ο άλλο, α πούμε. Και αυτοί είχαν μια σχέση μεταξύ του και μου τη βίωσε και λέω, γράψε μου μία. Ε του δώσα κάπω έτσι, ξέρω εγώ. Αυτά ήταν τα κεφάλαια που τα έβγαλε. Του λέω: Πε μου okay. για μία σχέση, να δες, δείξω ω τρίγωνο. Τι σχέση έχουν αυτοί οι τρει μεταξύ του. Γιατί υπήρξε και κάποιο ρήγμα, όπω καταλαβαίνει, ο, ο ιδεολόγο ιστορικό. Σε κάποια φάση κάπου θα κλωτσίσει με το. Μπορεί <laughs> να, <laughs> να το βαθύνει, <laughs> <μάρνιψουν, laughs> α πούμε. Οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν το λέω. <laughs> ναι, δεν το γνωρίζω, αλλά ναι, ναι. Okay. Εντάξει, το, 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 ξέρω, είναι λογικό επόμενο, α πούμε, <laughs> τέτοιο. Και του είπα γράψε μου ένα άρθρο και μου γράψε ένα αρθράκι. Καλούτσικο. Mm -hmm. Εντάξει, η εικόνα που εδώ αυτή τη στιγμή λείπει που είχε βάλει ήταν άσχετη. Άσχετη. Βάζει μεσαιωνική. και εικόνα. Mm -hmm. Ναι, είχε και εικόνα, είχε το άρθρο. Ήταν μεσαιωνική, αλλά ήταν άσχετη, εντελώ. Άρα μιλάμε ο... ότι αυτό ναι, είναι αυτό που ενα ένα fine-tuned service αυτό που είναι για το συγκεκριμένο τάσκ. Και εδώ το, διότι, το, τώρα, το τι θα γίνει. Ποια είναι η δική μου άποψη, ε, που δεν θυμάμαι αν την είχα πει στο άλλο βίντεο, mm -hmm. αλλά τώρα νομίζω είναι πιο, είμαι πιο, είμαι πιο ε, απόλυτος, όχι απόλυτος, συγκροτημένος στο τι θα είναι αυτό. Yeah. Ε, δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι για να ξεκινήσεις να είσαι, να σε προσλάβει κάποιος, πρέπει να του δίνεις κάποια αξία, να παρέχεις κάποια yeah. αξία. Να, να μπορείς να κάνεις κάτι, ας πούμε. Ακριβώς επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γίνεται ημιαυτόματα, για κάποιο λόγο το να φτάσεις σε αυτό το σημείο για τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με κείμενο, μόλις έγινε πιο δύσκολο. Οκ. Okay. Δηλαδή, πιο έχει Πιο δύσκολο, αλιά, ναι. αλιά. Τώρα, έρχεται η ώρα σε μια, ας έχουμε μια μεγάλη εταιρεία και έρχεται η ώρα να φτιάξουμε την, να, γράψουμε μια θέση εργασίας. Εντάξει, πηγαίνουμε και, λέμε σε έναν ε, ίντερνετ ας πούμε, ο οποίος εκπαιδεύεται, άρα μαθαίνει για να γίνει καλύτερος ή σε έναν ο οποίος μόνο τέτοιο. Φτιάξε μια βασική, κυκλοφόρησε την γύρω γύρω από του μηχανικούς, ξέρω εγώ, και σιγά σιγά να πάρει το δρόμο της. Τώρα ο άνθρωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτό δεν θα πάει να ζητήσει την εντό εισαγωγικών χαμαλού από κάποιον junior ουσιαστικά. Θα την κάνει μόνο του. Σωστά. Θα γράψει ένα κείμενο, θα το κάνει copy-paste, θα το βάλει σε ένα Google Doc, Microsoft Office, mm. οτιδήποτε, Word, τι, τι, άλλο υπάρχει, ξέρω εγώ, και θα πει, ωραία, παιδιά, αρχίστε και κάνετε edit. Και αυτό είναι το, το πρώτο, ότι αναγκαστικά τώρα ο άλλος ο οποίος θα να μπει σε αυτό το χώρο θα πρέπει να, κάπως να εκπαιδευτεί να βγει πιο έτοιμος. Δηλαδή πρέπει να βγει... Α, αυτό συ, συνέβαινε πάντα. Συνέβαινε πριν το AI. Αφού περνά, όσο περνάει η τεχνολογία, έτσι εξελίσσεται, το βλέπουμε αυτό παντού. Δούλειες καταργούνται, γιατί ε, έρχεται η αντικατάστασή τους από κάτι πιο, πιο έξυπνο, πιο, πιο γρήγορο. Αυτό δεν είναι... Έτσι προχωράει και η ανθρωπότητα. Εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Δεν είναι αρνητικό. Όχι, όχι. Ε... Λέτε, γράφονται, πολλά, ε... γράφονται πολλά. Μερικά πράγματα απλά είναι. Είναι, μπράβο. Δηλαδή η βαρύτητα δεν μπορούμε να πούμε αρνητική. Είναι. Οκ, okay, οκ. Okay. Uh, ναι. Κάτι ε... πολύ ωραίο που διάβασα, δεν θυμάμαι ποιο το είπε. Είχε βγει από τι πρώτε μέρε. Λέει δεν θα αντικατασταθεί η θέση σα από, κά... από κάποιο AI. Θα, αντικαταστεί... θα... θα, σύγνω, θα αντικατασταθεί από κάποιον ο οποίο χρησιμοποιεί AI. Οπότε δεν είναι ότι ξαφνικά θα εξαφανιστούν όλε οι, οι data entry ή οι poly basic δουλειέ. Θα εξελιχθούν. Αυτό θα γίνει. Βγαίνει, ναι. Ε, το, το άλλο είναι. Ε, Πώ να το πω τώρα. Το άλλο είναι το ότι με αυτό πέφτει για μένα πολύ το κόστο του να ξεκινήσει και να τρέξεις κάτι δικό σου. Σωστά. Δηλαδή, το άρθρο που έδειξα εδώ, πες ότι βγάζει κάποιος ένα... Ε, που, που, που βγαίνει, ας πούμε, ένα κόμικ για... με ιστορικό περιεχόμενο, διαβάζω ένα τώρα για... με πειρατές στην Καραϊβική. Γράφει ο άλλος το review, γράφει σε ένα review, το διαβάζει, γράφει σε ένα review. Μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, σε ένα τέτοιο, γράψε μου, ξέρω εγώ, 500 λέξεις για το τι γινόταν στην Καραϊβική τότε. Για παράδειγμα. Ναι. Ε, και, τι ξέρω. Mm -hmm. Και αυτές οι 500 καλές λέξεις να κουμπώσουν από κάτω στο κείμενο, να το ενισχύσουν. Mm -hmm. Όπως τώρα, ας πούμε. Πες ότι έφτιαχνε κάποιο ένα έργο, ας πούμε. τι Ξέρω εγώ, το πώς νομίζει ότι ήταν ο Ιουστινιανός, ας πούμε. Μπορούσε να πεις, ωραία, βάλε από κάτω. Το, το θέμα είναι... Να... Γρα αυτό που γράφει για τον Ιστιανό, ε, Ιστιανό κάνει ένα απλό description ή προσπαθεί να βάλει λίγο λογοτεχνία μέσα, προσπαθεί να. σε <Τι> δε δε βάλει δεν ένα... αυτό, αυτό, θέλω να σου πω. Ότι αν μιλάμε για πράγματα που είναι name dropping, που είναι πληροφορία, που είναι, description, που είναι γνώση που ήδη υπάρχει και δεν είναι νέα γνώση, γιατί έτσι και η λογοτεχνία είναι μια μορφή νέα γνώση, α πούμε, παράγει κάτι. Έτσι. Ε, δεν χρειάζεται να το κάνουμε πλέον οι άνθρωποι. Γιατί να μην τα, τα πολύ τετριμένα πράγματα, γιατί να μην τα κάνουμε οι μηχανέ. Είναι τόσο ναι. απλό. Και θα γλιτώσουμε χρόνο, χρήμα και θα πάμε πιο μπροστά. Δηλαδή, για, για ποιο λόγο το εννοώ αυτό, Πάλι, mm -hmm. ότι αν ξέρω εγώ, πέσω ότι είχα εγώ ένα site και κάνω review βιβλίων, α πούμε. Εντάξει, και πάλι αυτό που λέγαμε. Α πω στο ίδιο. πούμε. Έχει άποψη όμω το ίδιο. Βιβλίο. Ότι εκεί που πριν θα έπρεπε να πω, α ρωτήσω κάποιον. Α κάνω μια μικρή έρευνα. Ας, 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 ας. Τώρα παίρνω κάτι, το κολλάω και ίσως για αρχή να είναι αρκετά καλό. Το οποίο τι σημαίνει, ότι εκεί που θα έπρεπε, ενώ είχα μια εταιρεία να έχω για κάποια πράγματα, για να ξεκινήσω, ας πούμε, υπάρχει λόγο generator. πώς να πεις, okay, θα κάνω generator ένα λόγο και θα πάω γι' αυτό είναι ένα μήνα. Ένα εξάμεινο. Πόσοι θα μπορούν να κάνουν generate ένα λόγο, το οποίο θα είναι baseline. Από εκεί που είναι 100.000 θα γίνουν 20 εκατομμύρια. Άρα το δικό Είπε. σου generic logo θα χαθεί κάπου. Οπότε, ήδη θα πρέπει να κάνεις το extra mile για να φανείς. Πάλι, δηλαδή, η originate και η, το, 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 ναι. το κάτι καλύτερο θα ξεχωρίσει πάλι. να κάνεις ένα logo για να το κολλήσεις κάπου από κάτω, ας σούμε, σε ένα, όπου θες να το κολλήσεις. Εντάξει, θα ναι, το κάνει το, το, το AI. Ναι, ακριβώς. Και έτσι το να ξεκινήσει ιδέε, αυτό νομίζω είναι το, αλ, το, το θετικό mm -hmm. που θα μπει. Δηλαδή το αρνητικό είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί που βρίσκανε δουλειά, τώρα θα πρέπει να πάνε λίγο πιο μπροστά για να τη βρουν. Εξ το εξ θετικό εξ. είναι το ότι. Ακριβώ το ότι να φτιάξει κάτι όμορφο. Mm -hmm. Δηλαδή θε να φτιάξει μια εταιρεία, α πούμε. Και τι θε για αρχίσει. Έχει μια ιδέα, θε να δουλέψει την ιδέα, και το άλλο το οποίο δεν το θεωρεί παρεργό, αλλά δεν είναι το σημείο με το οποίο εκκίνησε ξέρω να φτιάξει ένα logo, να γράψει ένα copy, να φτιάξει ένα site, α πούμε, που τώρα υπάρχουν και sites που φτιάχνονται με AI. Το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ξεκινάς Έτσι, φεύγεις, το θέμα ρησώσεις έχει λυθεί. Δηλαδή, βγαίνει το αμάξι στο δρόμο mm -hmm. και μετά, ότι όταν αρχίσει και αναπτύσσεται, παίρνεις ένα να σου φτιάξει, όπως είπες, ένα σωστό logo, ένα σωστό site, ένα σωστό... Αλλά το γεγονός το ότι... Δηλαδή, αυτό το δεύτερο είναι το ότι μόλις μειώθηκε συντριπτικά το κόστος ξεκινήματος πραγμάτων. Mm -hmm. Σωστά. Ναι, σε αυτό, αυτό είναι το, το δεύτερο ναι. μελλοντολογικό μου έτσι, σχόλιο. Ε, ναι, εγώ δεν, δεν μ' αρέσει να το λέω μελλοντολογία γιατί δεν, δεν κάνω και μελλοντολογία. Δηλαδή, ξέρεις, ότι, ό, βλέπω απλά τι θα γίνει αύριο. Δεν, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει πιο μετά. Ε, υπά, υπάρχουν πολλά ζητήματα που, αφορούν, που έχουν να κάνουν, όπως αναφέραμε, Κάτι το οποίο έχει να κάνει με, με νέο υλικό, έτσι, με δημιουργικό που μπορεί να έχει ε, σου, μουσική, ε, τέχνη, όλα αυτά τα πράγματα. Λες, εντάξει, αν βγάζει ένα μηχάνημα μουσική, γιατί να κάθομαι να φτιάχνω μουσική. Εντάξει, δεν είναι ότι βγαίνει και η καλύτερη μουσική τώρα πλέον <laughs> από τους ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν, άλλα, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ε, το access στην πληροφορία, γιατί το AI για να γίνει καλό χρειάζεται πληροφορία. Αυτή η πληροφορία από κάπου κάπου έρχεται. Ποιοι έχουν σε αυτό. Οπότε εκεί θα πρέπει να γίνει ένα, να υπάρχει αυτό που λέμε, ε, να γίνει λίγο πιο δημοκρατικό όλο αυτό το άξιση στην πληροφορία. Και αυτή η πληροφορία είναι προσωπικά στοιχεία κάποιου, είναι γενική πληροφορία. Υπάρχουν άλλα ζητήματα και όχι με το αν το AI θα σου αφαιρέσει, δεν θα μπορεί να βρει δουλειά σαν data entry. Γιατί να βρει δουλειά σαν data entry, δηλαδή, οκ, okay, εντάξει. Ε, αν η δουλειά σου είναι απλά να γράφει. Ε, Πώ πούμε, στην στη Python και να. Αυτά έτσι κι αλλιώς, ήδη νομίζω ότι χρησιμοποιώντα templates, κάνεις δεν κάθεται να γράψει την αρχή, τι, 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 τι class από την αρχή, το object από την αρχή, το κώδικα. Είναι κάποια στάδια πράγματα. Το να το κάνει το AI και να μην χρειάζεται να το κάνει ένα junior, θα κερδίσει, θα δώσει χρόνο στο junior να κάνει κάτι άλλο, να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν βρίσκω κάτι αρνητικό εγώ σε αυτό. Τώρα μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Ε, όπως και, έτσι και το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι open για οποιοδήποτε να, 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 να χρησιμοποιήσει το AI. Έτσι. Χρόνο θέλει και ενδιαφέρον. Ναι. Ε, αυτά νομίζω σε πρώτη ανάγνωση. Mm. Και ίσως να έχει νόημα να ξανα... Όχι να ξανακάνουμε την κουβέντα, να την κάνουμε ε, με βάση αυτά που το είχε και με όσα μάθουμε και παίξουμε λίγο, να την κάνουμε νομίζω όσα είπαμε τώρα, απλά σε περισσότερο βάθος. Δηλαδή να μαζευτούμε σε κανένα δίμηνο και αντί να λέμε ότι το Hugging Face κάνει αυτό, να τρέξουμε κάτι ας πούμε. Αντί να κάνουμε fine tuning, να λέμε το fine tuning, να κάνουμε fine tuning ένα μοντέλο. Ε, να βρούμε περισσότερες εταιρείε που φτιάχνουν κάτι. Mm -hmm. και να το πάρουμε από εκεί ας πούμε ε, και θα έχουν βγει και περισσότερα πράγματα ίσως να πάρουμε ξέρω εγώ να διαλέξουμε 10 εταιρείε και να τις πάρουμε μία μία τι κάνει κάθε μία ας πούμε θα δούμε Μήπως όμως θα κάνεις κάτι μπορεί να το κάνει και το chat GPT στο τέλος Ναι, <laughs> ντρόπι <laughs> <Name dropping laughs> και εταιρεών Δεν <laughs> <laughs> χρειάζεται podcast Μια ερώτηση κάνεις το GPT στο κινητό σου Σε λίγο θα βγει και βίντεο έτσι Πλέον ναι, υπάρχουν avatars ε, που μιλάνε Βάζει και ένα background από πίσω, τα λέει ούτε να διαβάζει κείμενα ούτε τίποτα. Οπότε δεν ξέρω καν αν προλαβαίνει να το κάνει το podcast αυτό. <laughs> ναι, σωστά. σωστά. Δεν θα έχει και κόσμο από πίσω να φωνάζει που επειδή μιλάμε εμεί, ξέρω εγώ, νομίζω σωστά. ότι με το θέμα Σε... μιλάει. Να από πίσω ό,τι θε. Να ακούγεται πουλάκια. Αυτά. Γράψε μα τι θέλετε από κάτω. Mm. Ε, ό,τι σα άρεσε, δεν σα άρεσε. Πάλι το κατορθώσαμε στην ώρα βγήκε. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.